Γίναμε ειδικοί πάντως και περί το πλεόνασμα σήμερα και περί το χρέος και περί όλα. Πάμε στο επόμενο μεγάλο θέμα της ημέρας και το λέω μεγάλο διότι αυτό που είπε ο Άκης Τσοχατζόπουλος σήμερα εξερχόμενος ερικά. Αποφυλακίστηκε τελικώς. Έτσι, να δούμε πρώτα το βίντεο και μετά να, δούμε το, να κάνουμε το σχολιασμό. Διότι είναι, σοβαρές κατηγορίες αυτές. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σήμερα είναι σημαντική μέρα για μένα. Γιατί έληξε οριστικά και μετάκλητα ο βασανισμός και ο εγκλισμός μου στις φυλακές Κορυδαλλού. Με ευθύνη της τότε κυβέρνησης Παπανδρέου Γιώργου και Κώστα Σιμίτη. Αυτά όλα αποσχολούν το δικαστήριό μου, το οποίο σε 2 εβδομάδες θα αντιμετωπίσει αυτή την υπόθεση 5 ετούς διάρκειας, όπως ξέρετε, για την οποία έχουν γραφεί πολλά, αλλά τώρα έρχεται η ώρα πλέον να συζητηθούν και να υποθούν όλα. Ναι. Εγχειρίστηκα ανοιχτή καρδιά εγχείρηση, try bypass. 3. Νιώθετε δικαιωμένος, κύριε Τσοχατζόπουλε? Δεν είναι ώρα για αυτά. Αυτά αργότερα. Τώρα στο γιο μου, το γιο μου θέλω να πάω. Βέβαια εννοεί το μικρό γιο του, γιατί έχει και μεγάλο γιο και μια κόρη, η οποία τον ακολούθησε και στη φυλακή, όπως και η γυναίκα του, η Βίκη Σταμάτη. Αυτός λοιπόν, όπως τον είδαμε, είναι ο Άκης Τσοχατζόπουλος 5 χρόνια μετά. 5 χρόνια που πέρασε στον Κορυδαλό δεν είναι μόνο τα χρόνια που πέρασαν, δεν είναι μόνο η ηλικία του, αλλά κυρίως είναι το τι μάθαμε μέσα από αυτή τη δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου για την νεότερη ιστορία μας. Ναι. Αυτό έχω να πω, διότι πάρα πολλά ελέγχθησαν, πάρα πολλά αποκαλύφθηκαν με επιμονή των δικαστικών αρχών για τις δωροδοκίες. Έχει καταδικαστεί, γι' αυτό σε πρώτο βαθμό, τώρα είναι σε δεύτερο βαθμό το εφετείο, το πενταμιλές εφετείο, για τις δωροδοκίες γύρω από τα εξοπλιστικά. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, σίγουρα όμως και το ΠΑΣΟΚ, που κυβέρνησε για πολλά χρόνια τον τόπο, δεν είναι το ίδιο μετά τη δίκη Τσοχατζόπουλου, που πολλοί μπορεί να λένε ότι ήρε στους ώμους του τις αμαρτίες όλου του ΠΑΣΟΚ εκείνης της περίοδου. Ακούσατε τι είπε για τον... είπε για βασανισμό του. Αυτό είναι πολύ σοβαρή κατηγορία. Πάντως, είναι πάρα πολύ σοβαρή πολύ κατηγορία. Πολύ σοβαρή για τον βασανισμό του και τον εγκλισμό του στη φυλακή, ναι, με ευθύνη του Κώστα Σιμίτη αλλά και του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτό είναι σοβαρή πολιτική κατηγορία. Σοβαρή. Αλλά έτσι, να σας θυμίσω ότι στη δίκη, αφού επέμεινε πάρα πολύ για το Κισαία ότι έπαιρνε τότε τις αποφάσεις για τα εξοπλιστικά, τελικά είχε έρθει ο κύριος Σιμίτης, είχε έρθει και ο κύριος Βενιζέλος και κυρίως ο κύριος Σιμίτης, ως τότε πρωθυπουργός, είπε στο δικαστήριο ότι είχαμε κάθε τόσο το Κισαία, αποφασίζαμε όλοι ποια όπλα έπρεπε να παραγγείλουμε για την ασφάλεια της χώρας, πώς έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα, από εκεί και πέρα δεν ήξερα τι γινόταν. Και βέβαιως η πρόεδρος του δικαστηρίου του είχε πει τότε του πρώην πρωθυπουργού ότι εδώ δεν είναι 1 και 2 περιπτώσεις, εδώ ανακαλύπτουμε ότι αυτό γινόταν με σύστημα, με δωροδοκίες, με μεσάζοντες, με λογαριασμούς, ακόμη και με σακούλες με μαύρα λεφτά κτλ. Και ο τότε πρωθυπουργός είπε ότι δεν είχε πάρει χαμπάρι, δεν είχε πάρει ιδέα. Και βεβαίως να σας πω ότι σίγουρα δεν βγαίνει ο ίδιος από τις φυλακές, αλλά είχε μπλέξει και άτομα και πρώην συντρόφους του, την οικογένειά του, μέλη της οικογένειάς του, σε κάποιους λογαριασμούς. Ήξεραν, δεν ήξεραν, η κόρη του και η σύζυγός του αρνήθηκαν ότι αυτά τα χρήματα ήταν βρώμικο χρήμα που προσπάθησε ο Άκης Τσοχατζόπουλος μέσω αυτών των λογαριασμών να το ξεπλύνει. Ήταν χρήμα από τις δωροδοκίες. Ωστόσο βρέθηκαν και ίδια στη φυλακή και βεβαίως και ένα παιδί μικρό που έχει από τη Βίκη Σταμάτη, το οποίο δεν έχει προλάβει να το ζήσει και βεβαίως θέλω θυμόμαστε... Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτές τις κατηγορίες που εξαπέλυσε ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα μείνει εδώ αυτή η σημερινή. Θα αναζωπηρώσει μια συζήτηση πολιτική που έχει ξεκινήσει από τότε. Πριν 5 χρόνια που έτεκε... Πριν 5 χρόνια δεν ήταν που... 5 χρόνια έχει μείνει στο Κορυδαλλό, όταν είχε συλληφθεί, έτσι. Έχει ξεκινήσει μια έντονη συζήτηση, για να τα λέμε όλα, για την πολιτική σκοπιμότητα.
βάσει της οποίας έγιναν όσα έγιναν τότε με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Έχω την εντύπωση λοιπόν, και κοιτάζω εσένα Σεραφείμ, γιατί είδα ότι πήγες αμέσως να σχολιάσεις μόλις είδαμε αυτές τις δηλώσεις, ότι αναζωπυρώνεται αυτή η συζήτηση και μπορεί να βγάλει κι άλλα. Η πολιτική συζήτηση εννοώ, έτσι. Κατερίνα. Δεν είναι, είναι πολύ βαριά η κατηγορία, η πολιτική. Ότι φταίει ο Σιμίτης και το φυλάκισε ο Σιμίτης και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ως παλαιότερη λίγο, και επειδή μέσα στο πολιτικό ραπορτάζ χρόνια τα πρόσωπα τα γνωρίζουμε, μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά τι εννοεί ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Τσοχατζόπουλος είχε την ευκαιρία και τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της δίκης να πει πράγματα. Δεν είπε. Ενώ έχει προαναγγείλει από την ακριβώς πρώτη μέρα ότι δεν θα είπε, μιλήσω και δεν μιλήσω. Δεν είπε. Δεν είπε. Πέντε χρόνια δεν μιλήσω. Είπε. Και αυτό, επειδή συνομιλούμε με ανθρώπους, το έχουν αναγνωρίσει πολλοί μέσα στο ΠΑΣΟΚ, ότι την ζημιά που θα μπορούσε να κάνει ο Τσοχατζόπουλος στο ΠΑΣΟΚ ως brand name, να χρησιμοποιήσω κι εγώ έτσι μια προσφυλή άκρος ελληνική έκφραση, δηλαδή ως ιστορία, ως πολιτική ιστορία και πολιτική διαδρομή, δεν την έκανε αυτή τη ζημιά. Τώρα φαίνεται να επιδιώκει και να επιθυμεί να αλλάξει γραμμή πλεύσης. Το ότι εστιάζει σε δύο συγκεκριμένα πρόσωπα δεν είναι επίσης τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, το έχω ξαναπεί. Ο Τσοχατζόπουλος είναι η επιτομή μιας περίοδου πολιτικής διαφθοράς που ταυτίζεται με την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον κύριο Κώστα Σιμίτη. Ο κύριος Σιμίτης έχει αυτή τη στιγμή, η περίοδος του μάλλον, όχι ο ίδιος, έτσι, έχει τρία πρόσωπα. Το ένα είναι ο Άκης Τσοχατζόπουλος που καταδικάστηκε, έμεινε πέντε χρόνια στη φυλακή, μπορεί να ξαναμπεί φυλακή αν η επόμενη δίκη τον οδηγήσει εκεί, έτσι, ένα πρόσωπο. Είναι ο κύριος Γιάννος Παπαντονίου που κατηγορείται και οι δύο για τα εξοπλιστικά. Και είναι και στην υπόθεση Siemens ο κύριος Θόδωρος Τσουκάτος, που ο ίδιος ομολόγησε ότι έφερε 1 εκατομμύριο μάρκα στα ταμεία, στα μαύρα ταμεία του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Κώστας Σιμίτης λοιπόν, ο οποίος εξακολουθεί εκ του περιθωρίου να πρωταγωνιστεί σε ένα τμήμα της πολιτικής ζωής του τόπου και να μιλά για την κεντροαριστερά, τον συνάντησε πρόσφατα και η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Γεννηματά, είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει απολογηθεί για την περίοδο αυτή, για το ότι τρία κεντρικά πρόσωπα, δύο κορυφαίοι υπουργοί του και ένας εκ των πλέον στενών συνεργατών του, έχουν εμπλακεί και είτε έχει αποδειχθεί και έχουν καταδικαστεί, είτε έχουν κατηγορηθεί για τόσο σοβαρές περιπτώσεις πολιτικής διαφθοράς. Ο Τσοχατζόπουλος ήταν αυτός στο πρόσωπο του οποίου μία εποχή και ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος και του ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να αυτοκαθαρθεί. Όμως δεν έδωσε στη δικαιοσύνη το ΠΑΣΟΚ τον Τσοχατζόπουλο. Ο Τσοχατζόπουλος κατέληξε στη δικαιοσύνη και βγήκαν αυτά που βγήκαν χάριν στην επιμονή κάποιων δικαστικών και χάριν στην επιμονή και στην έρευνα κάποιων δημοσιογράφων. Δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ εκείνο το οποίο οδήγησε τον Τσοχατζόπουλο στη δικαιοσύνη. Άρα το ΠΑΣΟΚ, το λέω, αυτή η περίοδος του ΠΑΣΟΚ, προσέξτε, το εστιάζω, δεν έχει συνομιλήσει ούτε με τον ιστορικό του μέλλοντος, ούτε με τον εαυτό του για αυτά που έγιναν εκείνη τη χρονική περίοδο. Πάντως ήταν πρωθυπουργός εκείνη την περίοδο. Προφανέστατα. Μπήκε φυλακή ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Έτσι. Και επίσης μην ξεχνούμε ποτέ ότι ένα μεγάλο κομμάτι του δημοσίου χρέους της χώρας, άλλοι το προσδιορίζουν στο 20-25%, οφείλεται σε όλα αυτά, σε αυτούς τους υπερεξοπλισμούς που έγιναν εκείνη την περίοδο, και ουδής μπορεί να πιστέψει, παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί νομικά αυτό το πράγμα, ότι όλα αυτά συνέβαιναν κάτω από τις μύτες των μελών του Κησέα εκείνης της εποχής. Εάν τώρα ο Τσοχατζόπουλος αποφασίσει ότι έξω από τη φυλακή όν πλέον μπορεί να πει πρόσωπα πράγματα και να τα αποδείξει, προφανώς μιλάμε για τον Βεζούβιο που θα σκάσει, έτσι, και υπάρχουν και πρόσωπα ενεργά ακόμα στην πολιτική ζωή του τόπου στις σημερινές δηλώσεις, έτσι, που ήταν εκείνη την περίοδο. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα το κάνει, βέβαια, παρά το γεγονός ότι το προάνηγγειλε.
Που γίνεται τουλάχιστον 5 χρόνια. Είμαι, αλλά από μόνη της έχει αξία η κατηγορία. Και ουδέποτε δόθηκαν διευθύνσεις και ονόματα. Δεν βλέπω γιατί θα δοθούν τώρα. Αυτό ερώτημα. Αν υπάρχουν, έτσι, γιατί εγώ δεν γνωρίζω καν αν υπάρχουν με βάση τα. Στην πρόσφατη συνέντευξη. Ο κύριος Σιμίτης, ερωτηθείς για τη διαφθορά στην πρόσφατη συνέντευξή του στα τέλη Μαρτίου στον Σκάι. Ναι, σχολίασε ότι είναι κοινωνικό φαινόμενο. Και η απόδειξη του κοινωνικού φαινομένου είναι ο Τσοχατζόπουλος που είδαμε τώρα. Ναι, βέβαια δεν εννοώ σε αυτό κοινωνικό φαινόμενο, αλλά είναι άλλη συζήτηση. Έτσι, ναι. Το λέω για τις μανούλες. Ναι. Έλα, Νικόλη, συγγνώμη. Όχι, πολύ απλά αυτό ότι εγώ έχω βάσιμες αμφιβολίες. Δεν ξέρω αν υπήρχε ή οποιαδήποτε ή υπονοείται ή οποιαδήποτε συναλλαγή του Άκη Τσοχαντζόπουλου όσα χρόνια ήταν στη φυλακή με τους όποιους θέλησε ή δεν θέλησε να πει, αναγκάστηκε να προστατεύσει. Αλλά φοβάμαι ότι από τη στιγμή που εάν υπάρχουν στοιχεία, εάν υπάρχουν άλλα ονόματα, εάν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι, δεν δόθηκαν και δεν βρέθηκαν στα χέρια της δικαιοσύνης όταν άνοιξε και έσκασε αυτή η υπόθεση, θεωρώ ότι όλα τα υπόλοιπα είναι κυρίως προς πολιτική και επικοινωνιακή έτσι, χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση παρά προς ουσιαστική αποκάλυψη νέων αυτό δεδομένων και στοιχείων. Εγώ να θυμίσω απλώς πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό, εκτός αν έχεις να προσθέσεις κάτι από τη δίκη σε συνάρτηση με αυτά που λέμε, Έρικα. Ότι... Ποιος έδωσε τα λεφτά, μάθαμε. Όχι, δεν έχουμε μάθει. Εντάξει, πάντως 200.000 ευρώ ήταν, είχε πει το δικαστήριο, συν 2.000 για μια άλλη ποινή 5,5 χρόνων φυλάκιση για ψευδή δήλωση υπόθεν έσχες, είναι 202.000 ευρώ. Δεν έχει μαθευτεί ποιος είναι, αλλά κάποιος από το παλιό του φιλικό περιβάλλον. Θέλω να πω πολιτικά ότι το Πασόκ εκείνης της περίοδου, την οποία περιέγραψε και ο Σεραφείμ και στην οποία αναφέρθηκες και εσύ, έκανε πολιτική καριέρα τονίζοντας ότι εγώ έβαλα στη φυλακή δικούς μου και αυτός είναι ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Ως προς αυτό και μόνον, η σημερινή του κατηγορία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ασχέτως εάν θα συνεχίσει να καταγγέλει, αν θα αποδείξει αυτά που λέει ή αν δεν θα καταφέρει να τα αποδείξει. Νομίζω όμως ότι δεν έχουν μόνον επικοινωνιακό χαρακτήρα, έχουν ένα σοβαρό πολιτικό μήνυμα, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Δεν σημαίνει ότι αυτό λέω, κανείς. Αυτό θα συμβεί. Όχι ότι είναι έτσι κιόλας. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς λογικός Έλληνας που να πιστεύει ότι η μακρά διαδρομή της πολιτικής διαφοράς στην Ελλάδα έχει αυτό. Μόνο ένα όνομα, Άκης Τσοχατζόπουλος. Δεν είναι αθώος, καλώς καταδικάστηκε και ενδεχομένως να ξανακαδικαστεί. Αλλά δεν εξαντλείται όλη η ιστορία στον Τσοχατζόπουλο. Αυτή είναι η κουβέντα που γίνεται από εδώ και 5 χρόνια, αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό, παιδιά, και συνεχίζουμε τα υπόλοιπα θέματα.